Έλα, Κυρδιονή, πες μας τι γίνει και θα σκάσω πια. Τελείωσε, Ασπασία. Συνθηκολογήσαμεν. Πάει. Φεύγομεν. Αλήθεια μου το λες? Αμέ, τι? Τα συμφωνήσατε? Έτσι φαίνεται. Και θα φύγομεν? Ναι. Αχ, Παναγία μου, αμήν. Λες να γλιτώσομεν? Τι είπανε, πού θα πάμε? Οι Μωαμετανοί θα πάνε εις στρατόπεδο εδικό τους. Όσοι από εμάς είναι Αθηναίοι, θα γυρίσομεν εις τα σπίτια μας. Οι λοιποί εις το Φάληρο, και από εκεί εις πλεούμενα και από όπου είναι ο καθής. Μας έχουν ανοίξει το δρόμο μέχρι κάτω. Και πώς θα βγούμε, δηλαδή έτσι, όπως είμαστε? Θα έχουμε συνοδείαν τρεις Τούρκους και τρεις Αλβανούς. Και αν μας σκοτώσουν? Ο Φαβιέρος επίεσε τον Σερασκέριν να κρατήσομεν τα όπλα μας. Έτσι εγένετο η συμφωνία. Και δέχτηκε? Εξ αρχής δεν ήθελε. Μεσολάβησε ο Δεριγνής δια την συνθηκολόγηση. Επήγε εις τον Σερασκέριν, ήλθε εκ νέου από εδώ, γράμμα εις το γράμμα από τον Φαβιέρον, εις τον Κιουταχήν και εν τέλει ήλθεν η συμφωνία. Δεν είναι το εύκολο. Και τι είναι εύκολο, κύριε Διονύση? Έστειλε ο Φαβιέρος και μερικές οικογένειες να ειδούνε τον Σερασκέρι να του ομιλήσουν. Τάχατες να τον πείσουν να φύγομεν με τα όπλα. Ήθελε ο Κιουταχής να έχει το πάνω χέρι και να το γνωρίζουν όλοι. Δηλαδή θα γλιτώσω με τα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Κατά πως φαίνεται. Άντε, σύρε έτοιμά σου. Πάρε μόνο τα απαραίτητα. Πότε φεύγομεν, σήμερον? Ναι, μετά την πέμπτην απογευματινήν ώραν.